Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Θέμα χρόνου αποτελεί πλέον για τον Πρωθυπουργό στοχευμένος ανασχηματισμός, καθώς εκτός κυβέρνησης έθεσε αυτόν και ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο οποίος επικαλούμενος λόγους ευθυξίας υπέβαλε την παραίτησή του τις πρώτες πρωινές ώρες μετά από αυτή τη συζύγου του αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παπαδημητρίου, ο οποίος βρισκόταν χθες στη Τρίπολη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Πελοπόννησο, υπέβαλε τηλεφωνικά αργά το βράδυ την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι η απόφασή του αυτή ήταν μονόδρομος. Ανάρπαστο έχει γίνει το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς στους εργαζόμενούς της, γεγονός που όθησε τη διοίκηση να δώσει παράταση έως στις 5 Μαρτίου. Όπως είχε αποκαλύψει το insider.gr, η Τράπεζα ανακοίνωσε στις 2 Φεβρουαρίου χρυσό πρόγραμμα εθελουσίας που προσφέρει έως και 61 μισθούς για τους εργαζόμενους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έως 12 μισθούς επιπλέον για τους υπαλλήλους της περιφέρειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει ενδιαφέρον τουλάχιστον 1.000 υπάλληλοι της Τράπεζας, ιδίως από τα καταστήματα της περιφέρειας, έτσι προκειμένου η διοίκηση να αξιοποιήσει την θετική συγκυρία και το ζωηρό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τους εργαζόμενους, παρατείνει κατά 2 εβδομάδες το πρόγραμμα που αρχικώς έλεγε στις 20 Φεβρουαρίου. Μια νέα τριάδα smartphones ετοιμάζεται να παρουσιάσει η Apple φέτος, μεταξύ αυτών το μεγαλύτερο iPhone όλων των εποχών, μια αναβαθμισμένη έκδοση στο ίδιο μέγεθος με το iPhone X και ένα πιο φθηνό μοντέλο που θα διαθέτει όμως τα βασικά χαρακτηριστικά των πιο ακριβών μοντέλων. Με τη νέα σειρά κινητών τηλεφώνων, η Apple θέλει να προσεγγίσει έναν αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών που θέλει τις δυνατότητες των λεγόμενων phablet, αλλά και να ικανοποιήσει όσους αναζητούν μια πιο οικονομική έκδοση του iPhone X, καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο δεν πούλησε και τόσο καλά. Ανωδικά κινείται η χρηματιστριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη μόνο και με τις 839,61 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,31% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.